Το ταξίδι μας στην Θάσο, στην γενέτειρα του πολύγνωτου Βαγί, την Ποταμιά, θα μας γνωρίσει το μοναδικό μουσείο που φέρει το όνομά του. Είχα τη διεύθυνση από Δήμο Ελληνισμού ως πρέσβης στο Υπουργείο Εξωτερικών και η πρώτη σκέψη ήταν να πάμε στην πατρίδα του Βαγί, η ποταμιά της Θάσου, του νησιού, ένα πολύ γραφικό μέρος πραγματικά, και να δούμε τι προοπτικές έχει για να στεγάσουμε και το έργο του στην πατρίδα του. Διότι ήταν σκορπισμένο. Ο πρώην πρόξενος στη Νέα Υόρκη, Γιώργος Χριστογιάννης, βρίσκεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στη Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών. Από την θέση αυτή παλεύει για να μην χαθεί το έργο του Βαγί. Το έργο του βλέπει το φως της πατρίδας του 16 χρόνια μετά από το θάνατό του, το καλοκαίρι του 1981. Ρώτησα τι άλλα κτίρια έχει εδώ που μπορεί να συνδέονται με το Βαγί. Μου έδειξαν το Δημοτικό Σχολείο, το οποίο Δημοτικό Σχολείο δεν λειτουργούσε πια, είχε κλείσει. Και είδα ότι είναι ένας χώρος ικανός. Μετά από αρκετό καιρό, με καλέσαν στο Υπουργείο Εξωτερικών αν μπορώ να τους βοηθήσω να στήσουμε ένα μουσείο στην Ποταμιά. Εν πάση περιπτώσει, ήρθα σε επαφή μαζί τους, με πήγαν να με δείξουν το χώρο της Ποταμιάς που θα στηνόταν. Ο χώρος μου φάνηκε πάρα πολύ μικρός, και είναι μικρός σχετικά, 60 τετραγωνικά, ας πούμε, το πάνω και 60 το κάτω. Πού να τα εκθέσω όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, πρέπει να γίνει μια επιλογή έργων. Και έτσι έγινε και η επιλογή του νέου, βέβαια, για το μουσείο, βάσει του χώρου, ξεκινώντας από το χώρο. Μια φωτογραφία από τον κατάλογο που εκδόθηκε για τα έργα στο Μουσείο Πολύγνωτου του Βαγί, που επιμελήθηκε ο Γιώργος Χριστογιάννης, το 1990 μαρτυρά ότι στην πλαϊνή πλευρά του μουσείου βρίσκονταν δύο γλυπτά, τα οποία σήμερα έχουν εξαφανιστεί. Επίσης, στην κύρια πλευρά της εισόδου του μουσείου βρίσκονταν άλλο ένα γλυπτό, το οποίο σήμερα έχει αποσπαστεί και έχει απομείνει μονάχα η βάση του. Οι εφημερίδες που αναφέρονται στο κληροδότημα για τον Βαγί γράφουν και για τον εφοπλιστή Νικόλαο Βερνίκο Ευγενίδη και για τα έργα που του παραχώρησε ο Βαγής. Τελευταίο εφοπλιστής Βερνίκος Ευγενίδης πήρε ένα μέρος της συλλογής του Βαγί για την βίλα του στην Ελβετία. Μερικά θα διάλεγε ο κοινός μας φίλος που εκπροσωπούσε τον Έλληνα εφοπλιστή, θαυμαστή του καλλιτέχνη. Ο πλούσιος και καλλιεργημένος Ρωμιός είχε την όμορφη και έξυπνη ιδέα να στολίσει τον κήπο της έπαυλής του στο Μοντρόε της Ελβετίας, αγοράζοντας 15 από τα φημισμένα έργα του Βαγί. Είναι γραμμένα. Νομίζω ότι τελικά ο καλλιτέχνης τα έδωσε με τον όρο να επιστραφούν στην Ελλάδα μετά το θάνατο του φιλότεχνου εφοπλιστή. Με τη δέσμευση όμως, αυτά τα έργα να καταλήγαν στο μουσείο του Βαγί. Από την έρευνα δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο που να δηλώνει ότι αυτή του η επιθυμία πραγματοποιήθηκε. Μια αποτίμηση τώρα του έργου του πολύγωνο του Βαγί. Ο Βαγής από τους Αμερικανούς ιστορικούς τέχνης και κριτικούς αναφέρεται ως εξπρεσιονιστής, όπως και ο Λεκάκης. Και οι δύο δεν ήθελαν αυτόν τον χαρακτηρισμό. Πρώτον, γιατί ήταν ο χαρακτηρισμός, μάλλον ήταν η ταμπέλα, η τεχνοκριτική, η οποία κόλλαγε παντού, ήταν η εύκολη ερμηνεία. Αν δεν ήξερες να κατατάξεις κάτι κάπου, το έλεγες εξπρεσιονιστικό και ξεμπέρδευες. Και επειδή και στους δύο, ας πούμε, αυτό που περισσότερο νομίζω τους ενδιέφερε ήταν να συλλάβουν την ποιητική διάσταση των πραγμάτων. Δηλαδή, η ελληνική γλυπτική, στις μεγάλες τις εκδοχές, ας πούμε από τον Χαλεπά στον Καπράλο και από τον Πολύγνωτο Βαγί στον Τάκη, συνδιαλέγεται απευθείας με την αρχαία τέχνη χωρίς φολκλόρ ενδιάμεσος. Θα έλεγα ότι κλείνει όλη αυτή η περιπέτεια της γλυπτικής του από τα μεγάλα μνημεία, τα μεγάλα έργα κτλ. Σε αυτές τις πέτρες, σε αυτά τα φεγγάρια, τις πανσελίνους, όπου το ιερατικό, το μυστηριακό, το ενιγματικό, η φύση
και η ανθρώπινη επέμβαση πάνω στη φύση συνυπάρχουν με έναν τρόπο αρμονικό, αβίαστο και συγχρόνως μυστικό. Αν πρέπει να πούμε ένα συμπέρασμα, τώρα που εξετάσαμε όσο πιο διεξοδικά μπορούσαμε το έργο του Πολύγνωτου του Βαγή, θα ήταν ότι κατ' ουσίαν η μελέτη, η ανακάλυψη αυτού του μεγάλου γλύπτη αρχίζει μόλις τώρα. Και αρχίζει και με αυτό το ερευνητικό φιλμ, στο οποίο δεν θέλουμε απλώς να καταγράψουμε τα έργα, θέλουμε να θέσουμε κάποια ερωτήματα και για το παρελθόν αλλά και για το μέλλον και παράλληλα να προτείνουμε μια ερμηνεία. Εγώ λοιπόν, ως ένας από τους μελετητές, θα έλεγα ότι ο Βαγής, το στερεότυπο, κουβαλάει την Ελλάδα. Ο Βαγής είναι ένας γλύπτης που ζει την εποχή του, δηλαδή συμπορεύεται με αυτό που η εποχή του επιδιώκει να βρει, θυμάται το παρελθόν, αλλά αυτή η ανάμνηση τον βοηθάει να ονειρευτεί το μέλλον. Η γνωριμία του πρώην πρόξενου στη Νέα Υόρκη με τον Πολύγνωτο Βαγή τον εισάγει στον κόσμο των καλλιτεχνών της ελληνικής διασποράς. Αποτέλεσμα είναι μία έρευνα και ένα βιβλίο. Γεννήθηκε η ιδέα να ασχοληθούμε λίγο με το χώρο της τέχνης των Ελλήνων του εξωτερικού. Εκεί βέβαια σιγά σιγά ήρθα σε επαφή, είδα ονόματα και παλιά, δεν τα θυμάμαι τώρα, αλλά και νέων ανθρώπων. Λοιπόν, και κάναμε και ένα ωραίο λεύκομα, θυμάμαι, μεταξύ των οποίων ήταν και ονόματα, ας πούμε, όχι μόνο ο Βαγής, ήταν και άλλοι. Ταυτόχρονα με την ίδρυση του Μουσείου του Πολύγνωτου Βαγή, τοποθετείται στην Θεσσαλονίκη με προτροπή του Γιώργου Χριστογιάννη το έργο «Κύκλος» του 1932. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του, αν μη το καλύτερο, ο «Κύκλος», εκφράζει αυτή την επίμονη οδηπορία προς την ουσία των πραγμάτων. Το θέμα είναι από τα πιο απλά που μπορεί να υπάρξουν και για πολλούς από τα πιο κοινότυπα. Κι όμως, ο πατέρας, η μητέρα και το παιδί, αυτός ο ζωικός κύκλος που επαναλαμβάνεται στους αιώνες των αιώνων και που είναι το θέμα του κύκλου στα χέρια του Πολύγνωτου Βαγή, διευκρίνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε προσλαμβάνει τις διαστάσεις αιώνιου συμβόλου που συμβολίζει το πιο θεμελιακό θεσμό της ανθρώπινης ζωής. Το 1963, το πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα, στην Θάσο, στην Ποταμιά. Το 1911, σε ηλικία 17 ετών, μεταναστεύει στη Νέα Υόρκη. Θα επιστρέψει στην Ελλάδα για πρώτη και τελευταία φορά σε ηλικία 71 ετών. Το ελληνικό κράτος τον παρασημοφορεί. Είναι ίσως και η μοναδική φορά αναγνώρισης του έργου του Βαγή από την πατρίδα του. Η ανιψιά του, στη Λιανή Ζήση, θυμάται την πρώτη της γνωριμία με τον γλύπτη, όπως και τις μοναδικές εμπειρίες από την παρουσία του στην πατρίδα. Τον θείο τον γνώρισα όταν ήρθε στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά, γιατί για πρώτη φορά και για τελευταία φυσικά είχε έρθει, δεν μπόρεσε να ξαναρθεί ξανά. Παρόλο που είχε στη σκέψη του να έρθει η τελευταία του πνοή να βγει εδώ, στη Θάσο. Αγαπούσε την πατρίδα του πάρα πολύ, ιδιαίτερα το νησί του. Το γνώρισα δε από τα γράμματα που μας έστειλε όταν ήταν στην Αμερική. Ήμουνα μικρή εγώ τότε. Η γιαγιά όταν έφυγε από τη ζωή του θείου η μαμά, ήμουνα 7 χρονών. Η γιαγιά τον αγαπούσε τρομερά. Ήταν το πρώτο της παιδί στο οποίο είχε αδυναμία. Μέχρι που έφυγε από τη ζωή. Ο θείος βοήθησε και τα αδέρφια του και το χωριό του πολύ
στην κατοχή τότε που υπήρχε η φτώχεια η μεγάλη, έστειλε ρούχα πολλά από την Αμερική για να βοηθήσει τους συμπατριώτες του. Απέδειξε έμπρακτα τη συμπαράστασή του στη χώρα σε διάφορες συγκυρίες, όπως όταν παραχώρησε μία προτομή για να τεθεί σε δημοπρασία στις 22 Δεκάτου 1940 στο Barbizon Plaza Hotel της Νέας Υόρκης, τα έσοδα της οποίας επρόκειτο να διατεθούν για ανακούφιση της Ελλάδας από τον πόλεμο. Το έργο απέκτησε ο Μπάζιλ Βλαβιανός για 500 δολάρια. Ο θείος ήταν πάρα πολύ τυπικός, δεν ήθελε να κουράσει κανέναν και δεν έγραψε στον μπαμπά μου ότι θα έρθει στην Ελλάδα για να μην τον βάλει σε έξοδα. Παίρνει το αυτό και φεύγει και πάει Πειραιά. Περίμενε στο πλοίο μαζί με έναν άλλον για να δει τον αδερφό του. Πέρασαν όλοι, έλεγαν τα ονόματά τους, ναι, αλλά του θείου το όνομα το είπαν στα ξένα. Και ο πατέρας μου, δεν ήξερε ο άνθρωπος, ας πούμε, πέρασε. Αφού βγήκαν όλοι, πήγε στον καπετάνιο, λέει, ναι, εδώ ήταν, λέει. Μαζί, λέει, μαζί μας, λέει, ταξίδεψε. Βγήκε, λέει, τώρα και πήγε στην Μεγάλη Βρετάνια, λέει, τον έχουν εκεί κλείσει, λέει, δωμάτιο. Τον συναντάει το θείο. Και λέει, αδερφέ μου, λέει, είμαι εγώ. Αλλά ο θείος, επειδή στην Αμερική, ξέρετε, υπήρχαν πολλά τέτοια, δεν πίστευσε, ας πούμε, τρόμαξε που τον είδε και λέει, όχι, λέει, πού το ξέρω που είσαι ο αδερφός μου. Ύστερα είπε, αγκαλιάστηκαν και γνωρίστηκαν εκεί με το θείο. Και έκλαψαν και οι δυο σαν μικρά παιδιά έκλαιγαν, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Πάρα πολύ ωραία τον υποδέχτηκε, όλοι Θάσο, μαζεύτηκαν όλο και το χωριό και τα γύρω χωριά, όλοι τον υποδέχτηκαν. Ήρθε στο σπίτι μας, χάρηκε που ήρθε μέσα στο πατρικό του και το είχε ο πατέρας μου ακόμα όπως ήταν, γιατί έλεγε αν θα έρθω στην Ελλάδα, θέλω να βρω το σπίτι όπως ήταν για να ζήσω τα χρόνια μου που δεν έζησα. Τους φίλους του που είχε όταν έφυγε, τους αναζήτησε όλους. Και είπε, αν είναι σε ζωή, θέλω να συναντηθούμε όλοι εδώ στο καφενείο, στην πλατεία, σε ένα καφενείο, να τους δω, να μιλήσω. Και μιλούσε τα θασίτικα όπως όταν έφυγε από εδώ. Τη γλώσσα, την ντοπιολαλιά που λένε, ας πούμε, την μιλούσε ακριβώς ο θείος. Είχε τη γυναίκα του, η γυναίκα του ήταν ξένη, και σε μένα βρήκε μια παρέα, ας πούμε, ή το παιδί που δεν είχανε. Και περπατήσαμε με το θείο στην ακρογιαλιά, στα Βότσαλα επάνω, και παιδιά έσκυβε κάτω και έπαιρνε τις πέτρες και με έλεγε κάθε πέτρα πώς μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και τι να γίνει. Τώρα με λέει αυτή την πέτρα νηψιά, τη βλέπεις? Λέω, τη βλέπω, Θεό. Αυτή λέει, τι μπορούμε να την κάνουμε? Λέω, δεν μπορώ να σκεφτώ. Εγώ λέω, όμως το σκέφτηκα. Και εμένα μου λέει, ζωγράφιζε πάνω και την έκανε ένα πρόσωπο, ας πούμε, ένα πουλί, ό,τι και να ήταν. Είχαμε επικοινωνία και είχε σκοπό σε 1,5 με 2 χρόνια θα ήταν εδώ, στην Ελλάδα. Συμφώνησε με τη γυναίκα του, αρέστηκε η γυναίκα του και ήθελε και εκείνη να έρθει. Ναι, αλλά στην πορεία έχασε τη γυναίκα του και αφού έχασε τη γυναίκα του, έχασε και όλα από μπροστά του. Σε λίγους μήνες έφυγε και ο θείος. Από το ραδιόφωνο το μάθαμε. Ήταν Κυριακή των Βαΐων, θυμάμαι. Και τρώγαμε στο τραπέζι. Και εκεί που τρώγαμε, ακούσαμε το ραδιόφωνο, είχαμε ανοιχτό. Έφυγε χθες το βράδυ από τη ζωή ο παγκόσμιος φήμης γλύπτης, πολύ γνωστός βαγής. Ύστερα τον έφεραν στην Ελλάδα. Ο πατέρας μου ήταν κάτω στον Πειραιά, όταν κατέβηκε το φέρετρο από το πλοίο. Τον είχαν στυπασμένοι με αμερικάνικη σημαία το φέρετρο του. Από εκεί του συνόδευαν σε ένα τρένο, σε κάθε σταθμό, μας έλεγε ο πατέρας μου, είχε αστυνομία. Ώσπου να φτάσει στο τρένο, ας πούμε, για να κατεβεί στην Καβάλα, συνέχεια παντού σε όλο τον δρόμο είχε αστυνομία και συνόδευε το φέρετρο του θείου. Και τον έφεραν εδώ, σε αυτή την εκκλησία εδώ. Έγινε η κηδεία του, πολλοίς κόσμος. Και τα κορίτσια εδώ, η νεολαία του χωριού, ντυμένη με φορεσιές τα σίτικες, κρατούσαν το φέρετρο και του πήγαιναν με την νεκροφόρα, ας πούμε, τα κορίτσια που ήταν ντυμένα όλα τα σίτισες. Είχε πολύ μεγάλη τιμή. Έχουν περάσει 57 χρόνια από τον θάνατο του Βαγή. Το μουσείο του στην ποταμιά της Θάσου, μόλις που επιβιώνει οικονομικά, έχει ελάχιστη επισκεψιμότητα. Το μουσείο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, τα οποία προβλήματα έγκυται στη μη εύκολη προσβασιμότητα στο ευρύ κοινό και θα ήθελα να
γνωστοποιήσω στο ευρύτερο κοινό ότι ίσως είναι και από τα πρώτα μουσείο σύγχρονης μοντέρνας τέχνης, το οποίο εγκαινιάστηκε στο βορειοελλαδίτικο χώρο. Να φανταστείτε ότι ιδρύθηκε πριν ακόμα και από το Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Αλλά η προσβασιμότητά του αυτή τη στιγμή φθήνει. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες κινήσεις και στοχεύσεις έτσι ώστε να μάθει περισσότερος κόσμος για το συγκεκριμένο καλλιτέχνη που είναι από τα σπλάχνα αυτού του τόπου. Έχει ζμηλευτεί με την πέτρα του Υψάριου, με τη γη της Θάσου και γι' αυτό ήταν η θέλησή του μετά θάνατο να γυρίσει και ακόμη και η σωρός του πίσω. Υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα με τους Δήμους. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα μουσεία τους. Ο Βαγής είναι παρόν, όμως και δεν είναι. Και δεν είναι γιατί ένα τέτοιο ιστορικό μέγεθος, αν θέλουμε να το αποκαταστήσουμε σωστά, πρέπει να ασκήσουμε επάνω του μία συγκεκριμένη πολιτιστική πολιτική, η οποία, να το πούμε ευθέως, δεν υπάρχει. Βρισκόμαστε στον Αρσανά, στη Σκάλα Ποταμιάς, στο πολιτιστικό κέντρο της περιοχής, όπου έχει την έδρα του ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Πολύγνωτος Βαγής Ποταμιάς. Εκθέτοντας αυτό εδώ πέρα τον χώρο εκ μαγεία από την συλλογή του και με σχετικό σχέδιο να προωθήσουμε το Μουσείο του Πολύγνωτου Βαγή που βρίσκεται στην ποταμιά πάνω στο χωριό. Υπάρχουν πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες οι οποίες μπορεί πράγματι να γίνονται από ενδιαφέρον και από μια διάθεση προβολής του καλλιτέχνη. Η ύπαρξη όμως τόσων αντιγράφων, τα οποία εκθέτονται σε διάφορους φορείς, δεν βοηθούν το έργο του. Όταν ανέλαβα το Μουσείο Βαγή, είχα ζητήσει μια δαπάνη από το Υπουργείο Εξωτερικών να μου δώσουν λεφτά, με συνεννόηση με τον Παπαστάμο, να βγάλουμε αντίγραφα. Και μου είπε, οκ. Βγήκαν τα λεφτά και μετά ανέρεσε την απόφαση. Την υπόσχεση, ας πούμε. Και αναγκάστηκα να γυρίσω τα λεφτά πίσω, ας πούμε, και δεν πήραμε τα άλλα. Θα ξέραμε περί τίνος πρόκειται, βέβαια. Σκοπός μας είναι να ιδρύσουμε και ένα τμήμα γλυπτικής, έτσι ώστε να πλαισιώσουμε και να τιμήσουμε ακόμα περισσότερο αυτό εδώ πέρα το οποίο ήθελε και ο ίδιος ο Πολύγνωτος Βαγής να γίνει. Η απουσία του Βαγή για περίπου 60 χρόνια από την Αμερική έχει οδηγήσει το έργο του στο να έχει απαξιωθεί και ξεχαστεί από την αγορά των έργων τέχνης. Μουσεία όπως το Μητροπολιτικό οδηγούν τα έργα τους σε πωλήσεις μέσω δημοπρασιών. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν το έργο του, αλλά και ο ίδιος ο καλλιτέχνης, θα είχε ακριβώς την ίδια κατάληξη αν το σύνολο του έργου του περιέχονταν στο Whitney Museum. Προτίμησε να τα αφήσει στην Ελλάδα, γνωρίζοντας ότι σίγουρα θα ζημίωνε το έργο του με αυτόν τον τρόπο και όπως ζημιώθηκε βέβαια, όπως βλέπουμε, γιατί έμεινε εντελώς πόσα χρόνια, 50 χρόνια και άγνωστος εδώ στην Ελλάδα. Ο Πολύγνωτος Βαγής πλήρωσε το ότι ήταν Έλληνας, αλλά αυτή ακριβώς η ιδιότητα ήταν για τον ίδιο η πιο βαθιά πηγή για υπερηφάνεια και για κύρος. Το ουδηπορικό αυτό έχει καταγράψει όνειρα, πάθος, νόστο, αλλά και απογοητεύσεις και περιφρόνηση και απαξίωση για το έργο του Βαγή και για τον καλλιτέχνη συνολικά, αλλά και προσωπικά οράματα και πρωτοβουλίες και συλλογικές προσπάθειες, όπως παραδείγματος χάρη από Δήμους. Οι προσπάθειες αυτές όμως τείνουν να μείνουν ανεκπλήρωτες, μιας και διαχρονικά απουσιάζει η επίσημη πολιτεία και η καλλιτεχνική φορείς που αυτή διαθέτει. Τι θα έπρεπε να γίνει? Νομίζω ότι είναι ευθύνη των μεγάλων μας μουσείων, της Εθνικής Πινακοθήκης, των δύο μουσείων σύγχρονης τέχνης στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, των ανάλογων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Εξωτερικών που κάποτε πρέπει να συνεργαστούν ώστε η μεγάλη τέχνη
των Ελλήνων που υπάρχει σε όλο τον κόσμο να τύχει της ανάλογης προβολής, να οργανώσουν μικρά ή μεγάλα γεγονότα. Μια αναδρομική έκθεση, μια ομαδική έκθεση όλων αυτών των καλλιτεχνών, όλα αυτά τα πολύ σημαντικά ονόματα έκαναν αυτό που μπορούσαν να κάνουν. Τώρα νομίζω ότι ήρθε η δική μας σειρά να κάνουμε αυτό που οφείλουμε να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι. Το έργο τέχνης ξεκινάει από τον δημιουργό, αλλά ανήκει εν τέλει στον καθένα από μας. Ανήκει σε όποιον μπορεί να το αναγνώσει, να το αντιληφθεί και να το αγαπήσει. Αυτή η θεσμική αδιαφορία έχει οδηγήσει στην απαξίωση του πολύτιμου κληροδοτήματος του Βαγί. Το έχει οδηγήσει στη λύθη και κινδυνεύει πλέον να μείνει σαν ανάμνηση στην καρδιά και στο μυαλό ελάχιστον ιδεαλιστών, όπως έλεγε και ο ίδιος, που ακόμη ενδιαφέρονται για τον καλλιτέχνη και το έργο του.